Λίγες ώρες μετά το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Μανώλη Βοσκάκη που έφυγε ξαφνικά, προκαλώντας ανίποτο πόνο στην οικογένειά του και βυθίζοντας το πένθος στην κοινωνία της Αρχοντικής Ρεθύμνου, βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην οδό Μάχης Κρήτης που καταγράφει καρέ-καρέ τη φωνική σύγκρουση συγκλονίζει. Το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος χτύπησε με σφοδρότητα τη μηχανή του άτυχου νέου στο πίσω μέρος της την ώρα που έβγαινε από χώρο στάθμευσης με τον ίδιο να εξφενδονίζεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Ο Μανώλης Βοσκάκης έσβησε στην άσφαλτο. Είναι το 60ο θύμα τροχαίου δυστυχήματος στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Για το Θεό, να σκαταλάβουν όλοι, ειδικά οι νέοι, ότι μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα έχετε πόνος, θλίψη, δυστυχία. Αν λοιπόν σέβονται ο καθένας τη μάνα του, τον πατέρα του, την οικογένειά του, ας ηρεμήσουμε, ας οδηγάμε πιο συνετά. Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτεία, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι μπορεί να κάνει. Να επενδύσει στην οδική ασφάλεια της Κρήτης. Δεν νοείται όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να έχει ασφαλείς οδικούς κεντρικούς άξονες και η Κρήτη να πάσχει. Και το μόνο που να δίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι τα παιδιά της, τα νεκρά της παιδιά. Η κίνηση πολιτών με οδηγό τη ζωή που συστάθηκε το καλοκαίρι στα Χανιά αγωνίζεται να κινητοποιήσει πολίτες και κράτος για να ληφθούν μέτρα πρόληψης. Τα μέτρα βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ποια μπορούν να είναι. Προσωπικά θεωρώ ότι η εκπαίδευση, δηλαδή η είσοδος του μαθήματος της οδικής ασφάλειας στα σχολεία, θα είναι σίγουρα μια λύση. Το γειτονικό Ρέθυμνο, από ό,τι φαίνεται, πάει πάρα πολύ καλά. Εκπαιδεύτηκαν 7.000 παιδιά στα σχολεία τους για την κυκλοφοριακή αγωγή. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και εδώ. Έχουμε τους ανθρώπους να το κάνουμε, έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε και γι' αυτό καλό και τις τοπικές αρχές να μας συνδράμουν σε αυτόν τον στόχο. Τα στοιχεία για τη θλιβερή πρωτιά της Κρήτης σοκάρουν. Οι 60 νεκροί στους δρόμους του νησιού μέσα σε ένα χρόνο παραπέμπουν σε αφανισμό ενός ολόκληρου χωριού. Πιστεύω ότι εδώ στην Κρήτη αυτό το που μας χαρακτηρίζει η επιθετικότητα πρέπει λίγο να σβήσει. Να σταματήσουμε να είμαστε στην επιθετική οδήγηση πρώτη. Επαγγελματίες οδηγοί επαναλαμβάνουν πως η αύξηση των νεκρών από τροχαία είναι συνέπεια πολλών παραγόντων, προτάσουν όμως την έλλειψη οδηγικής παιδείας. Οι δρόμοι είναι κατασκευασμένοι πολλά χρόνια πριν. Τότε δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα σημερινά, είναι πιο σύγχρονα, μικρού κυβισμού και πολλών ύπων. Προφανώς οι νέοι δεν τα γνωρίζουν αυτά, πατάνε ελαφριά αυτοκίνητα και δεν έχουν την ασφάλεια που πρέπει. Δηλαδή δεν υπάρχει παιδεία στον οδηγό, δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Είναι πολλά πράγματα μαζί, είναι αλληλένδετα. Είναι και η οδηγική συμπεριφορά, είναι το οδικό δίκτυο, είναι οι υποδομές που δεν θα είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Παρά τους αιματοβαμμένους δρόμους και τον δραματικά μεγάλο αριθμό των νεκρών, σημαντικό ποσοστό των οδηγών στην Κρήτη συνεχίζει να οδηγεί παραβαίνοντας τον κώδικα, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, κάνοντας χρήση του κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης. Εν ώψη των γιορτών, οι κανόνες οδικής ασφάλειας επανέρχονται πιο επιτακτικά.